Δεν έχει ακόμα καθοριστεί η τιμή των αμνοερυθρίων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών. Πέρσι η τιμή ανέρχονταν στα 13 ευρώ το κιλό λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Φέτος οι κρεοπόλες ελπίζουν η τιμή να είναι 2 ευρώ χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα όχι, δεν έχουμε ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών στην Αθήνα. Πιστεύω στις επόμενες 10 μέρες να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Αλλά ο κόσμος δεν έχει ακόμα ενημέρωση και για την τιμή και για αν τη ζήτηση τι θα κάνει για το Πάσχα. Πιστεύετε θα έχουμε αυξημένη τιμή σε σχέση με πέρσι? Ποια ήταν η περσινή τιμή αρχικά? Η περσινή τιμή ήταν στα 13 με 14 ευρώ το κιλό. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου προσωπικά, θα είναι φθηνότερο το αρνί φέτος λόγω του πρόωρου Πάσχα της Ιταλίας. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι περίπου 2 ευρώ κάτω το αμνοερύθιο από πέρσι. Λόγω και της αυξημένης ποσότητας στα κιλά τα αμνοερύθια. Φέτος θα είναι πιο βαριά επειδή είναι πιο μακρύ το Πάσχα. Ευελπιστούμε όλοι και οι παραγωγοί να έχουν τη λογική, όπως και εμείς, να βάλουμε χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή, γιατί περνάμε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια την τελευταία πενταετία. Τώρα το θέμα είναι ότι πιστεύω να καταλαγιάσει κάπου η τιμή καλά για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, την περίοδο της Σαρακοστής είναι μια νεκρή περίοδος για εσάς. Τι αναμένετε από εδώ και πέρα τις παραμονές του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα? Η Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνει τη δουλειά. Το ζούμε αυτό οι επαγγελματίες, οι κρεοπόλητες όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει δουλειά στην περίοδο συνιστίας. Ο κόσμος ο δικός μας είναι σε μεγάλη ηλικία, νηστεύει. Και καλά κάνει, όλα χρειάζονται. Εμείς ευελπιστούμε να έχει λίγο δουλίτσα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος όλο αυτόν τον καιρό και να πάμε καλά τη Μεγάλη Εβδομάδα για να ξεπουλήσουν όλα τα κρεοπολία. Τώρα από εκεί πέρα ο κόσμος επιλέγει όμως και τα σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η διαφορά την οποία εντοπίζετε εσείς? Η διαφορά ανέκαθεν την τελευταία δεκαετία είναι στα 2 με 3 ευρώ το κιλό. Απλώς έχουμε πει εδώ και πολλές φορές ότι τα αρνιά και τα ερήφια από τα κρεοπολία είναι πιστοποιημένα, έχουν σφραγίδες, ξέρουμε τον παραγωγό, γράφουμε από πού είναι, από την περιοχή, σε ποιο σφαγείο σφάζονται. Τώρα, οι αλυσίδες και όλα τα υπόλοιπα συνάφια που πουλάνε αρνιά και κατσίκια δεν γνωρίζουμε, ούτε μπορώ να πάρω θέση από πού είναι, από πού προέρχονται και ποια μέρα έχουν σφαγεί. Γιατί το βασικότερο είναι αυτό. Εμείς κόβουμε κάθε φορά Κυριακή το Βαΐον και Μεγάλη Δευτέρα, ενώ τα άλλα δεν γνωρίζουμε από πότε είναι σφαγμένα. Αυτό να το γνωρίζει ο κόσμος.